Είναι αξιόλογοι επιστήμονε με μεγάλη εμπειρία στο αντικείμενο και δέχτηκαν την πρόσκληση μα χωρί δεύτερη σκέψη και του ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ελπίζουμε να ρίξουν φω σε άγνωστε πτυχέ τη κακοποίηση των ζώων τη μορφιά, να προκαλέσουν προβληματισμό σε εμά και σε. Ευχαριστήσω όλου του συμμετέχοντε που δέχτηκαν την πρόσκληση και την πρόσκληση του Δήμου Κοζάνης να συμμετάσχουν σε αυτή την εκδήλωση. Και δεύτερον, θα ήθελα να συγχαρώ και την υπηρεσία, την Διεύθυνση Περιβάλλοντος, τον Αντίμορφο, τον Διευθυντή αλλά και τα στελέχη της υπηρεσίας, που πραγματικά ήταν την σύλληψη και την πρόταση για αυτή την ημερίδα. Ο Δήμος Κοζάνης και το ΓΙΟΤΕΕ, το Παράρτημα Δυτικής Μακεδονίας, σήμερα συνδιοργανώνουν ημερίδα με θέμα η κακοποίηση των ζώων συντροφιάς και η διαχείριση των αδεσπότων. Έχουν έρθει σήμερα, είναι οι εκλεκτοί προσκεκλημένοι μας από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, οι κτηνίατροι, οι οποίοι θα αναπτύξουν το ζήτημα της κακοποίησης των ζώων, όπως επίσης και θα μας αναλύσει και το θέμα της ψυχολογίας σε σχέση με την κακοποίηση ζώων και ανθρώπων, η κυρία Ειρήνη Κρυσταλίδου. Ο Δήμος Κοζάνης θα παρουσιάσει σήμερα το πρόγραμμα το δικό του, το οποίο έχει να κάνει με τη διαχείριση των αδεσπότων. Όπως επίσης και σήμερα θα βραβευτεί και ο Διευθυντής της Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, ο κύριος Ζώης Γάκης, ο οποίος επί χρόνια έχει προσφέρει τις υπηρεσίες του αφελοκερδός και έχει βοηθήσει πάρα πολύ και την προηγούμενη Δημοτική Αρχή, αλλά και αυτή την Δημοτική Αρχή τη σημερινή, ώστε να μπορέσουμε να καταφέρουμε να κάνουμε κάποια βήματα όσον αφορά τα αδέσποτα. Είμαι Κρυσταλίδου Ειρήνη, είμαι συμβουλευτική ψυχολόγος με ειδίκευση στις ψυχοεκπαιδευτικές μορφές παρέμβασης με τη βοήθεια ζώων στον χώρο της ειδικής αγωγής και σήμερα συμμετέχω στην ημερίδα προκειμένου να μιλήσουμε, να συζητήσουμε και να αναλύσουμε το θέμα της βίας απέναντι στα ζώα και πώς αυτό συνδέεται με την κακοποίηση απέναντι στους ανθρώπους. Καθώς έρευνες αποδεικνύουν ότι η κακοποίηση απέναντι στα ζώα αποτελεί προθάλαμο κακοποίηση απέναντι στους ανθρώπους. Ήδη έχουμε εφαρμόσει εδώ με τη συνεργασία του Δήμου ένα πρόγραμμα παρέμβασης σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και στο χώρο κυρίως της ειδικής αγωγής, το ΠΕΖΟ, το οποίο είναι ένα πρόγραμμα θεραπείας με τη βοήθεια ζώων, όπου δύο εκπαιδευμένα σκυλιά θεραπείας, ο Κίκο και η Λίνα, χρησιμοποιούνται με την καθοδήγησή μου στο κομμάτι το εκπαιδευτικό, προκειμένου να έρθουν σε επαφή αλληλεπίδραση με τα παιδιά, σε ικανότητα αλληλεπίδραση μάλλον με τα παιδιά, και μέσω αυτού να εξασκήσουμε την εσυναίσθηση στα παιδιά, την ικανότητά τους δηλαδή να νιώσουν άνετα με τα ζώα, να μπουν στη θέση και στα συναισθήματα άλλων ζωντανών οργανισμών και πώς αυτά μπορεί να νιώθουν ανά πάσα στιγμή. Το αποτέλεσμα είχε πάρα πολύ θετικά η έρευνα είχε πάρα πολύ θετικά αποτελέσματα, τα οποία αξιοποιήθηκαν προκειμένου να δημιουργηθούν και να οργανωθούν νέα προγράμματα εκπαιδευτικά παρέμβασης, για τα οποία θα μιλήσουμε και το προσεχές διάστημα και μάλιστα θα χρησιμοποιήσουμε και τις νέες τεχνολογίες στην υπηρεσία αυτή. Είμαι συμβασιούχος καθηγητής στο τμήμα κτηνιατρικής στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Έχω ειδικευτεί και στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας στην προαγωγή ψυχικής υγείας και πρόληψη ψυχιατρικών διαταραχών στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα και έχω κάνει μεταπτυχιακή διατριβή για την κτηνιατροδικαστική της κακοποίησης των ζώων σε σχέση με την ψυχική υγεία του ανθρώπου θήτη, του δράστη που κακοποιεί ζώα. Η παρουσίασή μου εστιάζεται στα κίνητρα και το τι συμβαίνει και ποιο είναι το ψυχοπαθολογικό υπόβαθρο των δραστών ώστε να κακοποιήσουν ζώα συντροφιάς και όχι μόνο. Πρόκειται για ένα ζήτημα που έχει σοβαρές κοινωνικές προεκτάσεις, μια και η κακοποίηση των ζώων συνδέεται και με άλλες μορφές βίας στην κοινωνία, όπως η ενδοοικογενειακή βία. Κομβικός είναι ο ρόλος του κτηνιάτρου, ο οποίος στο σύγχρονο κόσμο καλείται όχι μόνο να περιθάλψει τα ζώα που έχουν πέσει θύματα βίας από τον άνθρωπο, όχι μόνο να πιστοποιήσει τη βία μέσα από την νεκροψία, αν πεθάνει το ζώο, και τη συγγραφή κτηνιατροδικαστικής γνωμάτευσης, ώστε το αδίκημα να τεκμηριωθεί για να παραπεμφθεί στο δικαστήριο, αλλά είναι και αυτός ο επιστήμονας που καλείται να ενημερώσει τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες ότι πίσω από κάθε κακοποιημένο ζώο μπορεί να κρύβονται άνθρωποι που έχουν υποστεί βία παντός τύπου, όπως είναι η ενδοοικογενειακή βία ή η παιδική
κακοποίηση. Άλλα θέματα που θα αναπτύξω είναι το νομοθετικό πλαίσιο γύρω από την προστασία των ζώων, τι ισχύει στην Ελλάδα σήμερα, ποιες είναι οι περιορισμοί, ποια είναι τα ζητήματα, και από εκεί και μετά θα εστιάσω στην τρίτη ομιλία ειδικά για τις δηλητηριάσεις των ζώων συντροφιάς, το οποίο είναι ένα σκοτεινό έγκλημα, ένα σιωπηλό έγκλημα, μια και αυτοί που το πράττουν έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν σε διαφορετικό χρόνο από τη στιγμή που θα εκδηλωθεί. Εγκαταλείπουν τις φόλες, κάτι που είναι πολύ διαδεδομένη πρακτική σε όλη την Ελλάδα. Και τελικά το αποτέλεσμα συμβαίνει χωρίς παρουσία του δράστη. Και είναι με βάση την εμπειρία μας η πιο κοινή μορφή κακοποίησης. Και σε αυτό βέβαια οφείλεται και αυτό βέβαια συνδέεται με το γεγονός ότι είναι πολύ εύκολη η πρόσβαση σε ουσίες που είναι δηλητήρια για τα ζώα της συντροφιάς, όπως είναι τα φυτοφάρμακα. Τέγκας Γεώργιος, είμαι επαγγελματίας εκπαιδευτής σκύλων εδώ και 20 χρόνια. Είμαι μέλος του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών Σκύλων. Ο σκοπός μου και η ομιλία μου στην ημερίδα είναι να καταρρύψουμε το μύθο ότι η εκπαίδευση κακοποιεί τα ζώα και να αποδείξουμε το αντίθετο, πως ο σκύλος, ο οποίος δεν θα εκπαιδευτεί, οδηγείται από τον ιδιοκτήτη του συνειδητά ή ασυνείδητα στην κακοποίηση. Είμαι Τόντις Δημήτρης, είμαι αναπληρωτής καθηγητής και διευθυντής του Εργαστηρίου Παθολογικής Ανατομικής και Εκτινιατοδικαστικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Η σημερινή εκδήλωση με πρωτοβουλία του Δήμου σε συνεργασία με το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο και το Κτηνιατικό Σύλλογο έχει ως θέμα την προστασία, την κακοποίηση και δράση φυλοζωίας για τα ζώα συντροφιάς. Το θέμα που θα αναπτυχθεί από δική μου πλευρά είναι η κακοποίηση των ζώων. Τι ορίζουμε ως κακοποίηση, ποια είναι η νομοθεσία, ποια είναι η γκρίζα ζώνη, ποιος είναι ο ρόλος, ο σημαντικός, ο καθοριστικός της συνεργασίας του κτηνιάτρου με το φυλόζωο ή το φυλοζωικό σύλλογο, το σχολείο, τον Δήμο, την αστυνομία, έτσι ώστε το θέμα αυτό να αντιμετωπιστεί μέσα στα πλαίσια ενός κράτους δικαίου. Δηλαδή όλες οι πληροφορίες που θα αντιλήσει η δικαιοσύνη ξεκινάνε από μία αυτοψία και μία κτηνιατροδικαστική γνωμάτιση που θα κάνει ο κτηνίατρος. Και από εκεί και πέρα συνεργάτες, συνάδελφοι καθηγητές από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας θα αναπτύξουν αντίστοιχα θέματα τα οποία θα αναφέρθουν τώρα. Καλησπέρα σας, εγώ λέγομαι Μαρία Κοντού. Είμαι επίκουρος καθηγήτρια στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στο Τμήμα Βιοχημίας και Βιοτεχνολογίας και πρώην πρόεδρος για πολλά χρόνια, ιδρυτικό μέλος και πρόεδρος του Φιλοζωικού Σωματείου Larisa's Animal. Έχω έρθει στη μερίδα στην οποία μας προσκάλεσε ο Δήμος Κοζάνης για να μιλήσουμε για το θέμα, η δική μου ομιλία θα είναι σε η φιλοζωία στην εκπαίδευση, το ρόλο της εκπαίδευσης στην προαγωγή της φιλοζωικής κουλτούρας. Θα αναφέρω κάποιες πρακτικές που έχουν εφαρμοστεί σε χώρες της Ευρώπης κυρίως και μεθόδους που έχουν εφαρμοστεί για την προαγωγή της φιλοζωικής κουλτούρας. Και στη συνέχεια θα πω κάποια πράγματα. Θα αναπτύξω το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας που ονομάζεται Άνθρωποι και Ζώα και Συγκάτοικοι στον ίδιο πλανήτη και το οποίο παρουσιάζουμε με μια ομάδα φοιτητών διαφόρων σχολών του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σε σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Θα παρουσιάσω τα πολύ λίγα πράγματα για το πρόγραμμα, καθώς και για τη φιλοσοφία, την παιδαγωγική προσέγγιση και κάποια αποτελέσματα που έχουμε από τη μέχρι τώρα πορεία του προγράμματος.